Κυρία Γεωργίου, coach, η ομάδα σας σήμερα σε όλο σχεδόν το παιχνίδι ήταν μπροστά στο σκορ. Πολύ καλή στα πρώτα 3 λεπτά, όμως στο τέλος ήρθε η ήττα. Τι ήταν κατά τη δική σας γνώμη αυτό που έπαιξε ρόλο και δεν πήρατε την νίκη σήμερα? Καταρχήν, λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Καταρχήν, πριν πω το οτιδήποτε όσον αφορά το παιχνίδι, είναι καθήκον μου να πω ότι γύρω μας υπάρχει ένα τεράστιο μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Προέρχομαι από μια χώρα που ζούσα 26 χρόνια που ζει ένα τεράστιο πρόβλημα. Είναι ευλογία το γεγονός ότι παίζουμε μπάσκετ αυτή τη στιγμή εμείς εδώ. Οπότε ο πρωταρχικός μου λόγος σήμερα είναι ότι πρέπει να δώσω κουράγιο σε όλο αυτόν τον κόσμο που περνάμε, αυτό που περνάμε αυτή τη στιγμή. Άρα το μπάσκετ μπαίνει σε δεύτερη μοίρα για μένα. Αλλά παρόλα αυτά η ομάδα μου σήμερα έδειξε διάθεση, σταμάτησε κάποια τούτη ΑΕΛ. Μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΛ είναι μια ομάδα η οποία έχει τεράστιο μπάντζετ σε σχέση με την ΕΝΑΘ, με την ΕΘΑ, συγγνώμη, και είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι η ΕΘΑ είναι μια ομάδα η οποία χτίστηκε πέρσι και αυτό το πράγμα σιγά σιγά προσπαθεί να το ξεπεράσει την απειρία. Φάνηκε ότι στα τελευταία λεπτά πάλι δεν καταφέραμε να κρατήσουμε την νίκη. Αλλά θεωρείτε ότι είναι θέμα απειρίας? Έχω να κάνω κάτι το οποίο προφανώς διορθώνεται μέσα από την τριβή. Κοιτάξτε, να δείτε, η ομάδα μου είναι όλες μικρές νεαρές αθλήτριες. Ο μέσος όρος ηλικίας είναι το 22. Ακόμα και η ξένη μου παίχτρια είναι 22 χρονών. Αντιλαμβάνεστε ότι και η οδηγία και η θέληση δική μου ίσως δεν επαρκεί. Άρα παίξαμε, παλέψαμε, δεν παίξαμε με την τελευταία ομάδα του πρωταθλήματος, παίξαμε σχεδόν με την πρώτη ομάδα του πρωταθλήματος. Οπότε άρα για τη συνέχεια η ΕΘΑ, η οποία έβγαλε πολύ καλή εικόνα στον πρώτο γύρο, ναι, μετεχτήκατε 2 ήττες από Ανόρθωση και ΑΕΛ, αλλά είναι 2 παιχνίδια που ήσασταν κοντά, δείξατε τη στιγμή μέχρι πού μπορεί να πάει αυτή η ΕΘΑ. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι μια ομάδα πράγμα με μικρό μέσο όρο ηλικίας και που χτίζεται τώρα. Ωραία. Ακριβώς, επειδή είναι νεαρής ηλικίας παίχτριες και ο μέσος όρος ηλικίας είναι μικρός, είναι μια ομάδα η οποία καθημερινά προπονείται, καθημερινά είναι μαζεμένη, καθημερινά γίνονται πράγματα και αυτό βγαίνει στο γήπεδο. Όσο οι παίχτριες προσπαθούν και είναι συνεπείς, σίγουρα αυτό το πράγμα θα πηγαίνει όσο γίνεται καλύτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καλή εγώ συνέχεια να σας ευχηθούμε. Και καλή συνέχεια στη ομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά και από την κυρία Σκευή Γεωργίου, την προπονήτρια της ΕΘΑ. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε από το Λευκόθεο. Νίκη για την ΑΕΛ απέναντι στην ΕΘΑ στον τέρπι της 7ης αγωνιστικής. Καλό βράδυ σε όλους.